Στην Ενιούσα θα πάρουν τα τέλη διαχείριση απορριμμάτων στους Δήμους Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προέκυψε από την ενιαία τιμολογιακή πολιτική που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Για μια ακόμη φορά, οι πολίτες καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη και να πληρώσουν ξανά το μάρμαρο. Όλα ανεβαίνουν, προκοπή από η κυβέρνηση έχασε και τα αυγά και τα καλάθια, λες. Και έτσι φτώχεια πλάκωσε. Έβαλαν αυτό θα κάνει και αυτός πιο χειρότερα έκανε. Καταστροφή για τη χώρα. Το είναι με εντολή των δημάρχων. Τι να κάνω, παντού είναι καταστροφή στην Ελλάδα. Καταστράφηκε ο ελληνικός λαός. Τι πρώτα να σχολιάσω, τι πρώτα άραγε. Και αυτή τη στιγμή που με βλέπετε και κάθομαι εδώ πέρα, σκέφτομαι πώς έχει καταντήσει η Ελλάδα έτσι. Και γενικότερα, αφού όλα ανεβαίνουν, τίποτα δεν μου φαίνεται παράξενο, κούκλα μου, τίποτα. Καλά, υπάρχει τίποτα που δεν ανεβαίνει. Όλη την ημέρα, όπου και να πας, αυξήσεις βλέπεις. Πας στο σούπερ μάρκετ τώρα, όλα τα κατάκτα αγαστανά. Αλλά έχουμε σωτήρες που θα μας σώσουν, έτσι λένε, διότι από ανάγκη του κάνουν. Έχουμε κλεφταράδες που θα μας σώσουν. Εμείς περιμένουμε να μας σώσουν, αλλά αντί να μας σώσουν, μας βουλιάζουν αυτοί. Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, τι άλλο. Δεν είναι καλά. 100%. Μόνο αυτό. Τα άλλα, δεν τα άλλα, εντάξει είναι όλα. Η ουσία είναι ότι μας καταστρέφουν, ότι μας πούλησαν για 100 χρόνια, χωρίς να γίνει πόλεμος, χωρίς να γίνει τίποτα. Κρίμα σε αυτούς που μας κυβερνούν, πούλησαν τον ελληνικό λαό. Η κλιμάκωση των αυξήσεων στους Δήμους κάθε νομού κατέτος για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών είναι το 2017 από τα 18 ευρώ στα 23, το 2018 και το 2019 στα 28 ευρώ και το 2020 στα 30 ευρώ ανά τόνο. Πού να πληρώσουμε, δεν υπάρχει μία όπως ήταν τα πράγματα από το χειρότερο στο χειρότερο. Τα πάντα έχουν ανέβει, μόνο αυτό, μόνο δεν άφησε και τίποτα να μην ανέβει. Δεν αντέχει όλος κόμμα, δεν μπορεί να πληρώσει, θέλει να πληρώσει, δεν μπορεί να πληρώσει, δεν έχει να πληρώσει. Δεν πάει άλλο. Όχι μόνο και από την κυβέρνηση το ίδιο. Τα έχει ρημάξει όλα. Δεν άφησε όρθιο τίποτα. Από το χειρότερο στο χειρότερο. Αλλά αν ανεβαίνει, ας πούμε, αν ανεβαίνουν τα τέλη, ας πούμε, οπωσδήποτε είναι κάτι αρνητικό. 100%. Τι δεν ανέβηκε χωρίς τιμό, όλα ανέβηκαν, αλλά ποιος θα πληρώσει. Πώς το σχολιάζετε. Τι να σχολιάσω. Από μια μεριά. Δεν φταίει. Αν φταίει ο Δήμαρχος, δεν ξέρω σε αυτό το πράγμα. Από μια μεριά όλα κατεβαίνουν, μισθοί και συντάξεις, άλλοι τα ανεβάζουν. Πώς θα το σχολιάζεις αυτό το πράγμα, μόνο το σχολιάζεις. Δεν υπάρχει σχόλιο, εφόσον ανεβαίνουν σαν τις βάρους μας. Άρα τι να πούμε άλλο. Τι να κάνουμε, για θα αρχίσουμε να μην τρώμε τώρα μόνο τα σχολεία, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν οι συντάξεις, τα πάντα. Τι να κάνουμε. Πώς σχολιάζετε. Το ίδιο κι εγώ. Σιγά σιγά θα μας αφήσουν χωρίς ψωμί. Το καταλαβαίνουμε. Και εμείς πού να πάμε να δουλέψουμε οι μεγάλοι άνθρωποι. Αλλά αυτή τη δουλειά τους κάνουν. 100% πρέπει να περιορίσουμε τα σκουπίδια μας. Αν είναι με τον τόνο, πρέπει να τα περιορίσουμε. Και ειδικά εδώ στην αγορά, μια και στην αγορά, εδώ οι καταστηματάρχες, αυτά τα πακέτα που βάζουν, πρέπει να τα μαζεύουν, να τα διπλώνουν, όπως γίνεται σε άλλες πόλεις. Εδώ υπάρχει ένα χάος, δεν υπάρχει παιδεία καθόλου, όσον αφορά οικολογία, σκουπίδια και τέτοια, και θα τα πληρώνουμε αυτά και φυσικά βλάπτουν, να πούμε, το περιβάλλον και τη ζωή των παιδιών μας, των εγγονών μας και γενικά των πολιτών αυτής της πόλης. Να σημειωθεί ότι την αύξηση ψήφισαν οι 5 από τους 7 δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, με τους Ανδρέα Δαερετζή και Κώστα Μελίτο να ψηφίζουν κατά των αυξήσεων. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Ζήχνης χαρακτήρισε πολιτικά απαίδευτους όσους τάχθηκαν υπέρ των αυξήσεων. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τη σκοπιμότητα εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Για το 2020 που οι εκλογές θα γίνουν το 19. Αυτοί αποφασίσουν και για το σκεπτικό του 19, ξέρετε, γιατί το αφήνουν απ' έξω. Ποιο είναι το σκεπτικό τους? Ότι θα είναι η χρονιά προεκλογική να μην δυσαρεστήσουμε τον κόσμο. Το 19, σοβαροί δήμαρχοι. Το 19 δεν θα δώσουμε αυτή την προεκλογική χρονιά, να το πάμε το 20. Δηλαδή. Ό,τι να είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα, ξεφτύλα. Και βγαίνουν θρασίτατα εδώ πέρα τώρα, θρασίτατα. Ναι. Επιχρηματολογούν και λένε ότι
Ήταν μεγάλη υπόθεση, λέει, γιατί πώς το είπες και είπε ο τέτοιος του Μουρατίδης του παιδί αυτό, τι είπε ότι... Το παιδί αυτό είναι μέρος, τέλος πάντων, ο κύριος Μουρατίδης είπε συνεχάρη για την οριμότητά τους στην πλειοψηφία των, των ψηφισάντων. Αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα έχουν τέτοιες θέσεις, τους ανέχονται οι σεραίοι πολίτες. Εγώ ντρέπομαι δηλαδή. Να δίνουμε αύξηση στη σημερινή εποχή 50, 70 και μάλιστα οι δήμοι αυτοί που συνεννούν στην αυτή την αύξηση από κάτω του Θεσσαλονίκη και λένε ότι είναι και πλούσιοι δήμοι. Λοιπόν, αυτοί είναι αγράμματοι άνθρωποι αυτοδιοικητικά. Τώρα, λοιπόν, όχι, αγράμματοι αυτοδιοικητικά. Καταρχάς, δεν είναι εδώ άνθρωποι τηλεφωνικά. Εγώ δεν αναφέρομαι στις γνώσεις του, άλλες γνώσεις που έχει. Αυτοδιοικητικά αγράμματοι και πολιτικά απαίδευτοι. Δεν μπορεί να λες ότι η άλλη πόρια που θα κόψει λεφτά και θα μοιράζει λεφτά. Δεν είπε θα το κάνω, είπε μπορεί, θα προσπαθήσω, θα δούμε. Τι θα προσπαθήσει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μαγικός τρόπος δεν υπάρχει. Για να μην βάλεις αυξήσεις στους δημότες, πρέπει να κόψεις από άλλους κωδικούς. Ο κύριος Δαϊρατζής παράλληλα τόνισε πως δίχως ντροπή δήμαρχοι που βγαίνουν καθημερινά στους δρόμους για να φουγκραστούν τα προβλήματα των πολιτών ψήφισαν τις αυξήσεις με θρασίτητα. Είναι ξεκάθαρα, ήταν υπέρ της τάσης που τήρησε η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ και άλλοι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω για ποιους λόγους, υπέρ της αύξησης μέχρι, δεδομένα τα εκθεσιά, 80%. Είναι 80% του 32 που λέει, μάλιστα στο κανάλι σας εγώ, του είχα πει αυτό πριν 20-15 μέρες, ότι οι αύξησεις θα παραμείνουν, το πολύ θα, για τα μάτια του κόσμου θα μειώσουν 1-2% κάτω, αυτό ήταν, το είχα πει, γιατί γνωρίζω, μη βγάει πείρα μου, τους γνωρίζω όλους. Και θα γίνει και έτσι έγινε. Δίχως ντροπή δηλαδή, δίχως σε σημερινή εποχή, δήμαρχοι που λένε ότι είναι κοντά στο πρόβλημα του λαού, βλέπουν καθημερινά αφού γράζεται τον κόσμο της γειτονιάς, πάνε άνεργοι και κλαίνουν για ένα κομμάτι ψωμί εκεί πέρα με ρουγάματο, δίνουν αυξήσεις θρασίτατα. Θρασίτατα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει να κυριαρχήσει από σήμερα μέχρι τις εκλογές. Το κυρίαρχο θέμα θα είναι η αστρονομική αύξηση αυτών, της τιμής διαχείρισης ανατόνων των απορριμμάτων των νομοσυρών μέχρι τις επόμενες. Αυτό πρέπει να είναι το όπλο. Που λέτε ότι λοιπόν, υποχρεωτικά θα μετακυληθεί στους δημότες. Αυτό πρέπει να το πληρώσουν κάποιοι.